Άγιε που τους ήγηλε, Σεβαστή του Πατέρα, Σεβαστή Αδελφή, με την ευχή και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, μετά από 2-3 χρόνια πώς είναι, λόγω των δύσκολων συνθήκων που περάσαμε, συγκεντρωνόμαστε ξανά την περίοδο της Αγίας της Αραγωστής για να τελούμε τον καταληκτικό εσπερινό κάθε Κυριακή σε έναν ναό της πόλεως μας και με τους ιεροκήρυκες πόρες ο Μητροπολίτης μας να στάζουν την καρδιά τους, το μυαλό τους, το βίωμά τους και φυσικά φαινιζόμενοι από τους Αγίους Πατέρες Λόγους να μας μεταλαμπαδεύσουν το μήνυμα του αγώνα και της σωτηρίας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε ιεροκήρυκα τον Πανοσιολογιό του Αρχιμανδρίτη, Πατέρα Χρυσό στο Μοτσίρι, τον εφημέριο του Ναού της Μεταμορφώσεως της πόλεως μας, ο οποίος θα μας μιλήσει με ένα θέμα σχετικό με την Αγία της Αραγωστή. Να ανακοινώσω επίσης ότι την ερχομένη Κυριακή ο εσπερινός της 6 ώρα θα γίνει στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγιε του Θεού, τους όντως ελέησον το όνομα του Λεωμένου. Άγιε Πρωτοσύγκυρε, Σεβαστοί μου Πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, για άλλα ετοιμάστηκα, με άλλο θέμα τελικά ήρθα, καθώς χτες δέχτηκα τηλέφωνο από έναν φοιτητή, ο οποίος επέφερε στην τραγική αυτή αμαξοστοιχεία των τεμπών. Από άλλη περιοχή το παιδί, με καμένα τα χέρια του και το κουφάρι του και εγκάβματα, με πήρε τηλέφωνο, είχαμε χαθεί, ξέρετε τα παιδιά μας, με το θαπό θα περάσουν οι φοιτητές, δεν τα βλέπουμε και πολύ συχνά και τα παρασέρνουν και οι σιρήνες της εποχής. Με πήρε λοιπόν τηλέφωνο και μου λέει, Πάτερ, αν πέθαινα, λέει, στο τρένο, δεν ξέρω τι λόγο θα έδινα στον Θεό με την ζωή μου. Φρικτά τα όσα έγιναν εκεί πέρα, αλλά η μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι πένθος για τις αμαρτίες μας και δεν θα το συγχαίρουμε με το πένθος για τις αθώες ψυχές αυτών των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν σήμερα το θέμα μου αναπροσαρμοσμένο είναι η εγρήγορση κατά τον Όσιο Εφραίμ των Σύρων. Ένα από τα συμπτώματα της πεπτοχυΐας και της αρρωστημένης και της αμαρτίας ανθρωπίνης φύσεως μας είναι η τάση προς την πνευματική νοχέλεια, την αραθυμία, την αμέλεια, την αναβλητικότητα, κατάσταση που αναλύεται με την λέξη ακιδεία. Η ακιδεία δηλαδή είναι η απροθυμία για οτιδήποτε πνευματικό, είναι η αφροντισιά ουσιαστικά, η αναβολή, η ματέωση κάθε καλού που αφορά στην ψυχή μας. Μία ροπή πάντα στο βολικό, στο ευχάριστο, σε αυτά που είναι προσιτά και αρκετά για την καλοπέρασή μας. Έτσι με την ακιδεία ο άνθρωπος οδηγείται σε μία πνευματική πνηλία, η οποία μπορεί να μας οδηγήσει στον πνευματικό θάνατο. Ένας από τους ανθρώπους του Θεού που επεσήμανε τον μέγιστο κίνδυνο της ακιδείας είναι ο Όσιος Εφραίμ Σύρος, ο ποιητής της ευχής της Μεγάλης Αραγωστής, Κύριε Δέσποτα της ζωής μου, ο Άγιος των Δακρύων και ο προφήτης, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας, καθώς τους λόγους του έχει ασχοληθεί πολύ με την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Ο Άγιος Εφραίμ Σύρος, βαθύτατος γνώστης της ανθρωπίνης φύσεως, δεν πάβει να τονίσει σαν μέσο υπέρβασης της ακιδείας την πνευματική εγρήγορση που στα πατερικά έργα τον συναντούμε με τον όρο νύψης. Εγρήγορση σημαίνει πως είναι ξυπνητός. Είναι η διαρκής ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενός επερχομένου κινδύνου. Μας φωνάζει λοιπόν ο Άγιος έναν λόγο του. Ξύπνα, ξύπνα,
γιατί είναι ώρα πολέμου. Εύλογα όμως μπορεί κάποιος να μου πει για ποια αρχιδία μιλάς, Πάτερ, σε ένα εκκλησίας μας συνειδητοποιημένο. Εκκλησιαζόμαστε, κοινωνούμε, εξομολογούμαστε, προσευχόμαστε, ελεούμε. Για ποια αρχιδία μιλάς? Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος όταν πήγαιναν οι άνθρωποι και του λέγανε ότι γέροντα, αυτά που λες δεν με αφορούν. Τους έλεγε λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος, σύμφωνοι, αλλά μήπως υστερήσει σε κάτι άλλο από τους υπόλοιπους μου λόγους. Έτσι λοιπόν την αρχιδία μην την συγκεντρώσουμε και την επικεντρώσουμε, καλύτερα να πω, μόνο στα καθήκοντα τα βασικά, αλλά να την δούμε και σε άλλες αρετές, όπως είναι η αγάπη, η συγχωρητικότητα, η μετάνοια, η ταπείνωση. Η αρχιδία δεν υπέρχεται μόνο στη νηστεία. Η νηστεία είναι τις συγκεκριμένες μέρες και περιόδους του έτους. Η αρχιδία μπορεί να χτυπήσει σύμφωνα με τους πατέρες βασικές αρετές, όπως είναι η αγάπη, η συγχώρηση, το έλεος, η ελεημοσύνη. Έτσι λοιπόν, στην εγρήγορση θα αφιερώσουμε την πνευματική μας ομιλία σήμερα και όχι τόσο στην αρχιδία, ακολουθώντας την συμβουλή του Αγίου Πορφυρίου. Καλύτερα να ξεκινήσουμε από αυτά που μπορούμε να διορθώσουμε και η χάρη του Θεού σιγά σιγά θα μας αλλοιώσει και θα δώσει να γίνουν κατόρθωτα και τα ακατόρθωτα. Ποια είναι η ανάγκη της εγρήγορσης, της λήψης κατά τον όσιο εφέ? Πρώτα είναι το βέβαιο γεγονός του θανάτου. Το γνωρίζουμε πως δεν πρόκειται να μείνουμε για πάντα εδώ. Οδεύουμε προς την Άνω Ιερουσαλήμ. Το πότε θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει, κανείς μας δεν το ξέρει. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι μια μέρα θα βρεθούμε όλοι και μπροστά στον ουράνιο δικαστή υπόλογη. Λέει λοιπόν ο Άγιος, κατά την ώρα εκείνη ουδείς δύναται να βοηθήσει άλλον. Ούτε αδελφός τον αδελφό, ούτε γονείς τα τέκνα, ούτε τα τέκνα τους γονείς, ούτε οι φίλοι τους φίλους, ούτε ο άνιερ την σύζυγο. Αλλά έκαστος μεταφόρου και τρόμου θέλει παραστεί αναμένων να ακούσει την απόφαση του Θεού. Τι αμελούμε και δεν εντρεπόμεθα για την αμελιά μας? Διατί δεν φροντίζουμε τα αναγκαία δια την απολογία μόνο ενός έχουμε καιρό? Και συνεχίζει αλλού. Ο ίδιος ο Ιησούς θέλει να υπεί σε εμάς. Διε ημάς εσαρκώθη, διε ημάς περιεπάτησε επί της γης, εις φανερών. Διε ημάς δάρθηκα, διε ημάς εραπίστη, διε ημάς εσταυρώθη και υψώθηκε την οξύνη. Διε ημάς έπαιξα το Άγιον Πνεύμα, την περισσότερο τούτο η δυνάμει να ποιήσω ή να σωθείτε. Μόνο δεν θέλω να βιάσω την προαίρεσή σας ή να μην γίνει αναγκαστική η σωτηρία. Εγέρθηκε λοιπόν αδελφέ εκ του ύπνου και σύνερθε εκ της αδελφίας. Επιτακτική λοιπόν είναι η ανάγκη να εκμεταλλευτούμε το σήμερα. Ο καιρός της παρούσης ζωής είναι σύντομος. Πρέπει να καταλάβουμε, λέει ο Άγιος, πως είμαι θα έμπορη πνευματική, μοιάζουμε με τους εμπόρους. Και μοιάζουμε με τους εμπόρους του κόσμου, καθώς κάθε μέρα ο έμπορος ισολογίζει το κέρδος και την ζημιά. Κι αν σημειωθεί, σπουδάζει και περιμένει πως να αποζημιωθεί. Ούτε κι εσύ, αγαπητέ. Εάν μεριμνήσεις έτσι, σώζεις την εμπορία σου και ούτω γίνεσαι ευάρεστος στον Κύριό σου και στον εαυτό σου χρήσιμος. Δεύτερος λόγος αναγκαιότητος της εγρηγόρσεως είναι η αντιμετώπιση του αόρατου εχθρού μας, του διαβόλου. Η ζωή του πιστού χριστιανού είναι κατάσταση εγκόλυμη. Βάλετε αδιάκοπα από τον αιώνιο εχθρό του τον διάβολο και χρειάζεται διαρκώς επανέκκληση. Εάν ο πιστός γίνει ράθυμος, λέει ο Άγιος Εφραίμ, εύκολα κυριεύεται από τον εχθρό. Γιατί βάλει σε αυτόν λογισμούς ρηπαγούς τους οποίους ευχαρίστως παραδέχεται και εννοώ τους λογισμούς της υψηλοδοσύνης και καινοδοξίας και φθόνου και καταναλιά και γαστριμαγία και φέρει έτσι τον άνθρωπο
στην απόγνωση. Δεν είπαν να συνεχίζει προς ορατούς ανθρώπους, ώστε να ασφαλιστούμε προσέχοντας. Είναι αόρατοι αυτοί που μας πολεμούν. Δια τούτου και μέγας ο κίνδυνος τους αμελείς, ενώ στους νικητές θα είναι μεγάλη η μισθαποδοσία. Να είσαι λοιπόν άγρυπνος, γιατί ο εχθρός δεν αγνοεί να μαγειδεύει ψυχές. Τρίτος λόγος της αναγκαιότητας της εγρήγορσης μετά την θνητότητα και την αντιμετώπιση του διαβόλου είναι ο διαρκής πόθος της ψυχής για προσέγγιση της Θείας Χάριτος. Εάν ο πιστός χριστιανός είναι άγραμνος, εφεργεί την χάρη του Θεού σε βοήθεια και γίνεται όπως αυτός που βλέπει στον καθρέφτη. Είναι και αυτός που βλέπει, αλλά και αυτός που βλέπετε. Έτσι λοιπόν και η χάρη όπου αν βρει ανάπαυση και κατοικήσει στον άνθρωπο και τον δοξάζει και δοξάζεται από αυτόν. Χωρίς αυτής της βοήθειας, της Θείας Χάριτος, δεν μπορεί η καρδιά να επαρκέσει. Μη λοιπόν αμελώμε, μήτε να αραθυμούμε, έχοντας τέτοιον έσπλαχνο δεσπότη. Γιατί ενώ σου είμαστε εντάφτα και έσπλαχνίζεται και σώζει και της ανομίας μας συγχωρεί. Ποιος δεν πρόκειται να θαυμάσει ότι για λίγα δάκρυα και αυτή την ενδεκάτη ώρα συγχωρεί παραπτώματα και ομοίως μύρια ιατρεύει τραύματα και ενώ ιατρεύει τον άρρωστο πάλι το δίδει μισθό των δακρύων. Αυτό είναι η συνήθεια της χάριτος του Θεού. Ότι ενώ ιατρεύει δίδει πάντα και άφθονο μισθό. Ας παίξουμε λοιπόν να ιαθούμε αδελφοί. Γιατί εκεί ελεεί και η κτήρη δια της χάριτος αυτού. Εκεί δέω όμως τον άλλον ουρανό πλέον όχι. Η μίξη λοιπόν της ψυχής δεν είναι είδος πολυτέλειας για τον συνειδητό χριστιανό. Είναι βασική ανάγκη εάν θέλει να δει Θεού πρόσωπο. Το ερώτημα τώρα που ξεπηδά αυθόρμητα είναι πώς μπορώ να αποκτήσω την εγρήγορση. Σαν πρώτο και βασικό μέσο ο Άγιος του Θεού συνιστά τον φόβο του Θεού. Μακάριος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έχει στον εαυτό του φόβο Θεού. Εύκολα απομακρύνει τα διανοήματα του επίγοντου εχθρού. Δεν περισπά τον νου του από εδώ και από εκεί, γιατί περιμένει τον δεσπότη του μήπως έρθει ξαφνικά και τον βρει να αμελεί. Ο φοβούμενος τον Κύριο δεν αδιαφορεί. Πάντα επιμελείται το κτήμα της ψυχής του για να μην καταδικαστεί ως του αφρός και τεμπέλης. Ο φόβος του Κυρίου γίνεται αίτιος πολλών. Ενώ αντίθετα όποιος δεν έχει φόβο Θεού είναι αυτό, κοιμάται αμέριμνος, αμελεί τα έργα του, τα επιείται τα πάθη του, ευχαριστείται στις αναπαύσεις, αποστρέφεται την ταπείνωση. Ποιος δεν θέλει να ευλογήσει τον ποιού τον άνθρωπο. Δεύτερος τρόπος μέσω απόκτησης είναι στην οθρότητα να αντιτάξουμε την βία. Παρόλο που η βία είναι μία έννοια παρεξηγημένη και σαφώς και ορθώς στην εποχή μας, οι πνευματικοί πατέρες της δίνουν μεγάλη βάση για την πνευματική ζωή του ανθρώπου. Πρέπει να έχουμε σταθερή καρδιά γιατί η νοθρότητα αντίκειται στην πνευματική μας προοπτική. Λέει ο Άγιος, λοιπόν μείνω λίγο ψυχάς, εάν σου συμβεί μικρή αμέλεια, αλλά να βιάσεις τον εαυτό σου σαν τον καρτερό ψυχοδηπόρο, που όταν του συμβεί κάποιο ατύχημα στον δρόμο ή αργοπορία, δεν υποχωρεί λόγω της μεγάλης απόστασης, αλλά παίρνει θάρρος λέγοντας «Λίγο ακόμα και θα φτάσω στον προορισμό μου και θα αναπαυθώ». Και ο Κύριος βλέπουν την προθυμία του, του δίδει ισχύ και αναμφίζει από τους κόπους, γιατί η νοθρία και η τεμπελιά είναι πρόξενα φτώχειας, όχι μόνο στα πνευματικά χαρίσματα, αλλά και στις ανάγκες του σώματος. Πολέμησε λοιπόν την αμέλεια και βίαζε τον κακό αυτό.
Φύλαξε τις αισθήσεις μέσω των οποίων μπαίνει στην ψυχή, είτε κάθε αγαθό είτε κάθε πονηρό. Όσο όμως και αν προσπαθούμε με τις δικές μας δυνάμεις να κρατούμε τον εαυτό μας σε κατάσταση εγρήγορσης, η αδυναμία μας κάποια στιγμή θα κυριαρχήσει. Γι' αυτό είναι φανερό πως έχουμε ανάγκη απόλυτη από την βοήθεια του Θεού. Έτσι συνιστά σαν μέσο πολύ αποτελεσματικό, όταν όλα τελικά δείχνουν να αποτυγχάνουν, να σηκώσει ο άνθρωπος στα χέρια του και να απευθύνει θερμή οικεσία προς τον Θεό. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, τελικά η προσευχή μας μένει. Μοίρα θυμίσεις, λέει ο Άγιος Ευθέρ, και μην σε κυριεύσει η φροντίδα των γήινων πραγμάτων, ούτε να φέρεις όμως τον εαυτό σου σε απελπισία. Γιατί ο Θεός για την εσπλαχνία του σε δέχεται και όλους όσους τον ζητούν εξ όλης της καρδίας τους. Πρόσεχε δε λοιπόν προς αυτόν με τα θάρρους, πρόσπεσε, στέναξε, λάβσε και πες προς αυτόν. Κύριε μου και Σωτήρ μου, λυπήσου με. Συ είσαι μόνος φιλάνθρωπος, βλέπεις την αδυναμία. Σώσονται τον αμαρτωλό που κατέφυγα σε σένα. Σκέπασε με από τον βόρβορο των ανομιών μου για να μην βυθιστώ αιώνια. Διέγειρε την δύναμή σου και έλα στην σωτηρία μου. Εάν επικαλεστείς αυτόν εξ όλης της καρδίας ούτως, λέει ο Άγιος Ευθέρ, αμέσως ως πατήρ αγαθός και έσπλαχνος, παίρνει την χάρη του στην βοήθειά σου και όλα σου τα πνευματικά θερήματα εκπληρεί. Μη λοιπόν απελπίζεσαι αν το πνεύμα της αμέλειας σε ενοχλήσει. Πάρε θάρρος, στάσου και θερήσου στον Κύριο και θα σου παράσχει την μακροθυμία του. Αυτό λοιπόν το μεγάλο και απαραίτητο όπλο της εγρήγορσης, της νύψης, χρησιμοποίησαν οι θεηγόροι υποπλήτες της παρατάξεως του Κυρίου και αντιστάθηκαν στις φωνές της αμαρτίας. Νέκρουσαν τα πάθη τους και κατατρόπωσαν τον αόρατο εχθρό και ευαρέστησαν ενώπιον Κυρίου. Αυτή λοιπόν την χρήση αυτού του δυνατού όπλου της πνευματικής εγρήγορσης να την μάθουμε κι εμείς πολύ καλά στην θέση που ο καθένας μας αγωνίζεται. Η φωνή του μεγάλου αθλητού στον στίχο του Πνεύματος του Αγίου Εφραίου κρυστάλλινη αντιχή και στις μέρες μας. Δεύτερη λοιπόν, φίλοι μου, να ετοιμαστούμε και να γρηγορήσουμε. Μοίρα θυμίσετε, ούτε να οκνήσετε, αλλά να υπομείνετε ολίγων και επειδής εξημών να βλέπει προς τα πίσω. Στο κάρος εκείνο το επουράνιο μας αντερίζει το όμα, στην χαρά εκείνη του αθάνατου νυμφίου, είναι και η ψυχή ημών χορταστή από τις δόξεις της θεωρίας αυτού και της λαμπρότητος και ημορφίας αυτού. Αμήν. Καλή σαρακουστή, πατέρες μου και αδελφοί.